Εκπαίδευση. Έχει γίνει μεγάλο θέμα με... γιατί χθες είχαμε και από την πλευρά του Μεγάλου Μαξίμου κάποιες πληροφορίες ότι ο κ. Τσίπρας σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο λέει θα πει ότι παιδιά, κοιτάξτε τι λέτε, προσέχετε γιατί δημιουργείται θέματα εκ του μειόντος. Προκαλούμε. Όντως εκ του μειόντος. Δηλαδή αυτές τις πενταροδεκάρες και το ένα και το άλλο και το... Ο Φίλης έχει δίκιο, αλλά επειδή είναι έμπειρος δημοσιογράφος ή τουλάχιστον ήταν μέχρι πριν από 6 μήνες, έπρεπε να ξέρει ότι μερικές φράσεις πρέπει να τις λες πιο κάπως, αλλά έχει δίκιο. Ναι. Δηλαδή με ποια έννοια έχει δίκιο? Με από κάθε άποψη έχει δίκιο. Άρα ο Τσίπρας τσαντίστηκε γιατί δεν πρόσεξε τη διατύπωση, ας πούμε, εννοείς? Εγώ δεν ξέρω να τσαντίστηκε ο Τσίπρας. Α, εάν το ρεπορτάζ είναι. Εάν, ναι, υποθέτω θα αφορά τη διατύπωση, διότι η πολιτική στο ΦΠΑ, στην παιδεία κτλ. Όλα αυτά είναι πράγματα για τα οποία λαμβάνονται συλλογικές αποφάσεις. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο Φίλης ξυπνάει ένα πρωί και έχει δει στον ύπνο του 4 συντελεστές και βγαίνει και τους λέει. Ναι. Εξάλλου είπα και εγώ από το πρωί ότι η Αυγή σήμερα, στο πνεύμα το δικό σου, λέει ότι είναι μέτωπο υποκρισίας για τις πεντροδεκάρες, ότι δόθηκε δηλαδή η έκταση σε κάτι που δεν... Αλλά από την άλλη μεριά, άρα και εσύ θα μπορούσες να επαναλάβεις ότι είναι πενταροδεκάρες, ας πούμε, το να πληρώνει ο άλλος έστω ένα κοσάρικο το μήνα παραπάνω. Είπα... είπα θα ήμουν πολύ πιο προσεκτικός με τις διατυπώσεις. Για ποιον λόγο? Για τον απλούστατο λόγο ότι ένα ποσοστό των ανθρώπων που αναγκάζονται να καταβάλουν αυτά τα χρήματα, είτε είναι 20, είτε είναι 40, είτε είναι μέχρι 80 νομίζω το μήνα, είναι κόσμος από τον οποίο θα λείψουν, από τον οικογενειακό προγραμματισμό, ας πούμε, που κάνει. Άρα αυτό είναι ένα θέμα. Από εκεί και πέρα υπάρχει εικόνα, και νομίζω ότι δεν είναι λανθασμένη αυτή η εικόνα, ότι ο περισσότερος κόσμος που κάνει αυτή την επιλογή μπορεί οριακά έστω να την επομιστεί. Ναι. Μακάρι δηλαδή το πρόβλημά μας να ήταν αυτό. Πάντως να λάβετε υπόψη σας ότι δεν είναι το μόνο που καλείται να επομιστεί. Προστιθέμενα δηλαδή τα 600 ευρώ από τη μία μεριά εδώ στο σχολείο, το φόρος από εκεί, η έκτακτη φορά από εκεί. Βεβαίως, είναι σαν ακτινοβολία αυτά. Δρούν προσθετικά. Βεβαίως. Αλλά επειδή η κοινωνία δεν είναι ένα πράγμα ενιαίο, υπάρχουν κοινωνικές κατηγορίες και στρώματα εισοδηματικά για τα οποία αυτά είναι peanuts. Και ναι, υπάρχουν άνθρωποι που για αυτούς είναι πολύ μεγάλη διαφορά, ας πούμε, στο πώς θα βγάλουν το μήνα, το τι θα γίνει. Με αυτήν την έννοια θέλει λίγο προσοχή. Υπάρχουν πάντως γονείς, κύριε Κυρίτση, δεν ξέρω εσείς αν έχετε παιδιά και πού τα πάτε και τι που κάνετε, αλλά υπάρχουν γονείς οι οποίοι πραγματικά στερούνται τα πάντα για να πάνε το παιδί τους σε ένα ιδιωτικό σχολείο. Και δεν μπορείτε να τους λέτε ότι είναι πενταροδεκάρες τα 800 ευρώ ή τα 600 το χρόνο. Ανάλογα. Για κάποιους είναι πενταροδεκάρες. Για κάποιους άλλους είναι πολύ σημαντικό ποσό. Ακριβώς. Για αυτούς κάποιους άλλους μιλάμε. Εσείς τώρα αμφιβάλλετε ότι δεν μας ενδιαφέρει για αυτούς που είναι πενταροδεκάρες? Στα παλιά μας τα παπούτσια. Για αυτούς που είναι όμως σημαντικό συζητάμε. Για αυτούς που είναι σημαντικό, βεβαίως. Ναι, το είπαμε αυτό. Κύριε Χριστίδη. Έχουμε τον κύριο Κιουλέκα από τη Θεσσαλονίκη. Συγγνώμη, με συγχωρείτε.